Με πλήθος κόσμου και θρησκευτική κατάνοιξη τελέστηκε ο εορτασμός του προφήτη Ηλία στον ομώνυμο Ιερό Ναό στο Λιμνοχώρι Σερών. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως είναι εδώ οι δημότες μας, οι συνδημότες, γιατί δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του Λιμνοχωρίου όπου γιορτάζει η Εκκλησία τους. Είναι και άλλοι δημότες που τιμούν αυτή τη γιορτή και καλά κάνουν και τη τιμούν, έτσι πρέπει να γίνεται. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί και βλέπω ότι η ιστορία μετά τον κορονοϊό εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, έτσι πρέπει να ζήσουμε και έτσι θα ζήσουμε. Εύχομαι σε όλο το χωριό χρόνια πολλά και σε όλους. Ο προφήτης μας είναι ένας μεγάλος Άγιος. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάθε χρόνο έρχεται σε πολλοί κόσμος εδώ στον εορτασμό. Ειδικά φέτος έχουμε πιο πολύ κόσμο. Αν και κάνει λιγάκι περισσότερο ζέστη, ίσως είναι από τη ζέστη. Κουνούπια δεν έχουμε, να ξέρετε το χωριό μας είναι φιλόξενο. Βρισκόμαστε στο Λιμνοχώρι σε μια πάρα πολύ ωραία ενορία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στο χωριό. Ένα εξαιρετικό χωριό με μια πολύ ωραία εκκλησία και έναν εξαιρετικό ιερέα. Παραμονή προφήτου, Αγίου Προφήτου Ηλία, γιορτάζει ο Ιερός Ναός του Λιμνοχωρίου. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους, να περάσουν όμορφα. Σήμερα, όπως και πέρσι, τιμάμε τον προφήτη Ηλία στη σημερινή μας εκδήλωση που διοργανώνουμε. Όπως είπα και πριν στην δήλωσή μου, κρατάμε την πίστη, κρατάμε τις παραδόσεις που προσδιορίζουν την πολιτιστική μας ταυτότητα. Όπως βλέπετε, ξεκίνησαν οι χωροί του πολιτιστικού μας τμήματος χορευτικού. Έχουμε στην ευχάριστη θέση επίσης να φιλοξενούμε δύο συλλόγους, του Βαλτερού Αριστοτέλης και το ποντίο του Πετριτσίου οι Αργοναύτες. Ελπίζω ο κόσμος να διασκεδάσει μαζί μας και να περάσουμε υπέροχα. Ευχαριστώ τον κύριο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Για μένα η ψυχή της Ελλάδος είναι το Αιγαίο, η θάλασσα. Όλοι οι ποιητές μας, Έλληνες, όλοι οι Καβάφης, Εφαίρης κλπ. Όλοι ασχολήθηκαν με το Αιγαίο γιατί είναι η ψυχή, η κουλτούρα μας. Τώρα την επόμενη φορά θα την παρουσιάσω την εργασία μου στα Χρυσοχώραφα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το απόγευμα της Τετάρτης τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος επί τη μνήμη του προφήτη Ηλία, όπου χωροστάτησε ο Επίσκοπος Νηλουπόλεως Νικόδημος Τότσκας με τη συμμετοχή πλήθους ιερέων της Μητροπόλεως. Η μετάνευση της Ιεράς Εικόνας έγινε με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν χορευτικά από το παιδικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Νέου Πετριτσίου οι Αργοναύτες και τον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Βαλτερού Αριστοτέλης. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με πολύ κέφι και χορό και παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Γιώργος Κουτσάκης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Μενέλαος Βλάχβης, ο υποψήφιος Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Κλειάνθης Κοτσακιαχίδης και αιρετή του Δήμου Ηράκλειας. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Οι άνθρωποι εδώ από το Κέντρο Νεότητας τρέχουν πόσες μέρες και σήμερα από το πρωί με τον καύσωνα έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς χορέψαμε με το παιδικό χορευτικό. Κάνουμε πρόβα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά τα παιδιά ήταν εξαιρετικά, χόρεψαν πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε στην εκδήλωσή μας. Μετά τη γιορτή Καλαμποκιού, εδώ
στο Λιμναχώρι. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή σας παρουσία εδώ. Δεχτήκαμε πρόσκληση από το Σύλλογο του Λιμνοχωρίου και με χαρά ήρθαμε να στηρίξουμε τις εκδηλώσεις τους με την παρουσίασή μας, με το χορευτικό μας. Θα παρουσιάσουμε χώρους από τη Μακρά Γέφυρα. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε, έχει παρουσία. Θα περάσουμε καλά, θεωρώ. Σήμερα ήρθαμε εδώ στο Λιμνοχώρι να γιορτάσουμε μαζί με τους κατοίκους εδώ. Είναι μεγάλη τιμή μας που μας καλέσανε για να χορέψουμε. Θα χορέψουμε κότσαρι. Θα συμμετέχετε και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Είμαστε καλεσμένοι και στο Γόνιμο, 27 του μηνός. Μετά στο Μεγαλοχώρι, 14 Αυγούστου. Και στις 28 Ιουλίου έχουμε το καλοκαιρινό μας χορό στο Νέο Πετρίτσι και είστε όλοι καλεσμένοι. Με τον Μπάμπη Ιορδανίδη τραγουδιστή. Και σας καλούμε να περάσουμε ωραία, να χορέψουμε.